Τέλειο Γιαννακόπουλου, ήταν η απαρχή για να το γυρίσει η Ελλάδα και να βρεθεί στα τελικά του γύρου της Πορτογαλίας και να δείτε τι είχε συμβεί εκείνο το καλοκαίρι με την κατάκτηση του γύρου. Συμπληρώνονται 20 χρόνια από εκείνη την ξέφρενη πορεία της ομάδας μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του τροπέου, και μαζί μας έχουμε τον Στέλιο Γιαννακόπουλο που έπαιξε σε εκείνο το μάτς. Σπάνε το έκανε, αριστερό εξτρέμ, ήταν η οδηγία του Τόρ Βερχάγκελ να παίξει μπροστά από τον Στέλιο Βενετίδη, και τον έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε και για την εθνική, για το τελικό του Conference League που ο Ολυμπιακός κατέκτησε κοντά στην ομάδα της Φιωρεντίνα και πολλά άλλα. Στέλιο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι από την Ελλάδα. Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι από την Αγγλία. Πώς είσαι? Μια χαρούλα, εσείς? Όλα καλά, το άκουσες το σποτάκι, έτσι? Σε πήγαμε πολύ πίσω. Ναι, ναι, μου φτιάξατε τη μέρα. Νομίζω ότι το είπες και εσύ, το έχεις πει πάρα πολλές φορές στις δηλώσεις σου, ότι είναι ένα μάτς που γύρισε ο διακόπτης για την εθνική ομάδα γενικότερα, για να δούμε αυτά που είδαμε από το 2003 μέχρι το 2014, αυτή την δεκαετία και βάλε. Ναι, είναι ένα μάτς με κεφαλή γράμματα, το οποίο ήταν κομβικό για την εποχή της ομάδας. Ήταν ένα μάτς χωρίς αύριο, ένα μάτς το οποίο έπρεπε πασία να πάρουμε τουλάχιστον βαθμό της οπαλίας, αν όχι. Καταφέραμε μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και παίρνοντας και στα τελευταία λεπτά και 10 παίχτες. Νομίζω ότι ήταν μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα τότε, η οποία έδωσε και απίστευτη ψυχολογία για τα επόμενα μας να πάρουμε τη μεγάλη πρόκληση για τα γήπεδα της Πορτογαλίας. Στέλιο, απλά λίγο, δεν είναι τόσο καλό ήχος, κάνει διακοπές το κινητό σου, δεν ξέρω αν είναι το Bluetooth ή κάτι άλλο, το hands-free. Λίγο να σε ακούσουμε λίγο καλύτερα για να έχουμε καλύτερη επαφή, αν είναι εύκολο. Τώρα ακούτε? Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι, τώρα σε ακούμε καλύτερα. Τα ακούσαμε αυτά που μας ανέφερες. Δεν ξέρω τι ακούτε, αν είναι να επαναλάβω. Ναι, τα ακούσαμε, Στέλιο, αυτά που είπες για εκείνη την βραδιά στη Σαραγώσα. Και αν τελικά δεν είχε έρθει αυτό το γκολ που πέτυχες από τα αριστερά, που έκανες την κίνηση προς τα μέσα με το πολύ ωραίο πλασέ, ίσως να είχαμε και πολλές αλλαγές στο κομμάτι των εθνικών ομάδων εκείνο το βράδυ, την επόμενη για παράδειγμα. Ναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καλώς ή κακώς, βάσει αποτελεσμάτων κρίνονται οι προπονητές, διαγράφονται ή δεν διαγράφονται πορείες και η ιστορία γράφει. Η ιστορία τότε έγραψε τη μεγάλη μας επιτυχία, οπότε συνέχισε το γκρουπ του προπονητή και γράφει η ιστορία η επόμενη, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο κεφάλαιο που είχε γραφτεί, και εύχομαι μέχρι το επόμενο για την εθνική ομάδα. Έχουν περάσει 20 χρόνια από εκείνο το βράδυ. Κλείνονται 20 χρόνια το καλοκαίρι με την κατάκτηση του γύρω. Δεν ξέρω, ετοιμάζεστε εσείς οι Legends του 2004 για το φιλικό για την εθνική μας ομάδα στο Essen, στην γενέτειρα του Ότο Ρεχάγκελ? Μαζεύεστε, τα λέτε, καταστρώνετε το πλάνο σας για να παίξετε με τους Legends της Ευρώπης? Κοίταξε, όσο αναφοράτε την κατάσταση των πλάνων ή του πλάνου, θα πρέπει να ρωτήσετε τον coach. Στέλιο, επειδή δεν σε ακούμε καλά, θα κάνουμε πάσα να ξαναπάρω πάλι τηλέφωνο, γιατί είναι η καλή γραμμή μας. Θα ξαναπάρω πάλι που η ομάδα 20 χρόνια μετά θα δώσει το φιλικό στο Essen, στη γενέτειρα του Ότο Ρεχάγκελ, για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Euro, και το ρωτούσα πώς είναι η ομάδα, αν βρίσκεστε, αν τα έχετε πει, αν έχει καταστρωθεί το πλάνο για το match με τους Ευρωπαίους Legends, όλα αυτά. Αλλά μου είπες, νομίζω ότι κατάλαβα, ότι είναι θέμα του coach αυτά, έτσι? Ναι, 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 είναι θέμα του coach. Για το θέμα του πλάνου θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Τώρα, εμείς από την πλευρά μας φυσικά και βρισκόμαστε όταν έχουμε την ευκαιρία. Είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε και σε ένα youth camp τα οποία κάνουμε κατά καιρούς. Το τελευταίο έγινε στην Γλυφάδα. Τα είπαμε εκεί, είδαμε και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Άλλοι θέλουν περισσότερη δουλειά, άλλοι λιγότερη. Είδα κάτι εκεί, το Μπασινά με το Βρίζα στο Essen, κάνουν έτσι τις βόλτες τους, να δουν και το γήπεδο, κάνουν ζέσταμα. Βλέπω ανεβασμένο το Βρίζα, δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ανεβασμένος ο Ζήσης, νομίζω. Ο Μπάση, εντάξει, είναι δυνατός πολύ. Ναι, ο Μπάση είναι πανέτοιμος. Πανέτοιμος. Ο Ζήσης, και ο Ζήσης βλέπω ότι ανεβαίνει. Το χρειαζόμαστε, τα τελειώματα τα θέλουμε αυτά, με τις επαφές με την μπάλα, με τη μία. Ναι, ναι, ναι,
θα χρειαστούν όλοι νομίζω, γιατί παίζουμε και με πολύ δυνατή ομάδα από ό,τι μαθαίνω. Ναι, μαζεύονται διάφοροι εκεί. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ήδη από ό,τι μαθαίνουμε και από τη Γερμανία υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τους Έλληνες της Γερμανίας, mm-hmm. οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Είναι και στη Γερμανία. Γίνεται και το Euro εκείνες τις μέρες. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Θα βρεθείτε πάλι όλοι μαζί, όχι μόνο εσείς ως συμπαίκτες, αλλά και απέναντί σας θα βρείτε ποδοσφαιριστές που τους έχετε αντιμετωπίσει και πετύχατε πράγματα, κάνετε υπερβάσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και χρειάζονται υπερβάσεις για να φτάσεις να κάνεις μια μεγάλη πορεία σε μια τελική φάση, για παράδειγμα. Ναι, σίγουρα κάναμε υπέρβαση, αλλά επειδή ζούσα, mm-hmm. έπαιξα και βλέπω και την κατάσταση γενικώς που επικρατεί με τους ποδοσφαιριστές γενικώς, νομίζω ότι πήραμε αυτό που μας αναλογούσε και αυτό που αξίζαμε. Και γενικά ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αξίζει πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν εμείς οι ίδιοι υποτιμάμε οι ίδιοι τους εαυτούς μας καμιά φορά και θεωρούμε ότι το ξένο είναι πάντα ντε και καλά καλύτερο. Δεν ισχύει αυτό. Θεωρώ ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Το έχει αποδείξει και ατομικά και συλλογικά και σαν εθνική ομάδα εμείς τότε. Θεωρώ ότι αν βρει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, το ταλέντο περισσεύει στον Έλληνα ποδοσφαιριστή και είναι ικανός ο Έλληνας ποδοσφαιριστής για πολύ μεγάλα πράγματα. Το πιστεύω πολύ αυτό. Και αν δούμε και πρόσφατα τι συνέβη, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το UEFA Europa Conference League. Δεν έχει πάρα πολλούς Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του, αλλά το κατέκτησε μια ελληνική ομάδα για πρώτη φορά στα χρονικά κοντά στην Φιωρεντίνα, σε έναν τελικό. Πώς το είδες και πώς το έζησες, γιατί ήταν κάτι το οποίο για πρώτη φορά το είδαμε όλοι. Εντάξει, είναι μια τεράστια επιτυχία όχι μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο. Είναι ο πρώτος τίτλος ευρωπαϊκός που κατακτά η ελληνική ομάδα στην ιστορία του ποδόσφαιρου. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Τι να πω, είναι τεράστια επιτυχία στην οποία πρέπει να χτίσουμε. Ο Ολυμπιακός χτίζει και το αποδεικνύει αυτό με τις επενδύσεις που κάνει. Πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και σε μεγαλύτερη κλίμακα, διότι αν δεν επενδύσεις δεν μπορείς να έχεις και την απόδοση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έρθει κάτι από μόνο του. Εάν δεν επενδύσεις, δεν δουλέψεις σε κάποιο πλάνο τριετίας, πενταετίας, δεκαετίας, ό,τι πλάνο και αν είναι αυτό, κάποια στιγμή όταν το κάνεις σωστά η ανταμοιβή έρχεται. Πάντα για μένα. Και νομίζω ότι έπαιξε και σημαντικό ρόλο και παίζει τα τελευταία 2-3 χρόνια που βλέπουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε στοίχημα του Super League. Δηλαδή, βλέπεις και τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό να διεκδικούν τον τίτλο, μπαίνοντας στα play-off, να είναι κοντά οι ομάδες. Έχει ανέβει γενικώς ο πύχης, η αλήθεια είναι. Ναι, έχει ανέβει και είναι πολύ καλό να συνεχίσει να ανεβαίνει ο πύχης, γιατί αυτό κάνει καλό στις ομάδες μας. Νομίζω ότι αυτός ο ανταγωνισμός μέχρι τέλος που πήγε για το ελληνικό πρωτάθλημα έκανε καλό στον Ολυμπιακό. Τον είχε συνέχεια σε εγρήγορση, σε αφύπνιση, με αποτέλεσμα να κάνει αυτό που έκανε στο conference. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό είπα και προηγουμένως, ότι πρέπει όλοι να το δούμε σαν ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και να μην το αφήσουμε αυτό να περάσει ανεκμετάλλευτο όπως έγινε το 2004 με την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε εμείς τότε. Στέλιο, η τελευταία που σου κάνω είναι για την εθνική μας ομάδα. Πλέον ψάχνει νέο προπονητή από τη στιγμή που αποχαιρέτησε ο Γκουστάβο Πογιέτ. Δεν τα κατάφερε στο μάτς με τη Γεωργία στην Τυφλίδα να βρεθεί στην τελική φάση του γύρω 2024. Υπάρχει ένα φιλικό σήμα με την Γερμανία, με περισσιακό προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πώς βλέπεις την κατάσταση στην ομάδα το τελευταίο διάστημα? Η κατάσταση στην ομάδα όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές είναι μοναδικοί, οι οποίοι δεν στένε σε τίποτα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Ομοσπονδία στο χειρισμό του προπονητή έχει κάνει λάθος με την απομάκρυνση του προπονητή. Για μένα δεν έπρεπε να φύγει ο προπονητής, ο οποίος είναι πάρα πολύ ικανός και καλός προπονητής. Είχε πιάσει το σφιγμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας, το DNA, το ταπεραμέντο, μοιάζει πολύ της Uruguay με την Ελλάδα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι η εθνική έχει κάνει λάθος από μάχη του προπονητή.
ας ελπίσουμε να διορθώσει αυτό το λάθος με μια πρόσληψη ανάλογου βεληνικού, μια πρόσληψη η οποία θα ξαναφέρει τα ποδητήρια έτσι όπως τα είχε φέρει ο Κογιέ, με πολύ καλή εικόνα για μένα. Είναι κρίμα που δεν συνέχισε αυτός ο coach το τιμόνι της Εθνικής. Τώρα από εκεί πέρα, μακάρι να βρεθεί, όπως είπα και προηγουμένως, ένας ικανός προπονητής ανάλογου βεληνικούς για να οδηγήσει την ομάδα σε επιτυχίες. Μάλιστα. Στέλνω, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα και με το φιλικό κόντρα στους Legends Ευρώπης. Κάνε την προετοιμασία σου, να είσαι έτοιμος, θα σε χρειαστούμε. Και δεξιά και τα αριστερά στην επίθεση. Ωραία. Και πριν κλείσουμε, ερώτηση για να τη βάλετε quiz, άμα θέλετε να δώσετε κανένα δώρο εκεί σε κανένα ακροατή. Ναι. Ποια είναι τα κοινά σημεία, ναι, στοιχεία του γκολ του τελικού, του 4, με τον γκολ το δικό μου στη Σαραγώσα. Ωραία, το κρατάμε και θα το απαντήσουμε, Στέλιο.